Σύνολο 157. Καραντίνα, αυτοπεριορισμός, εργασιακός αφοπλισμός. Προσπαθώ, πίστεψέ με, πραγματικά προσπαθώ πολύ, να πείσω τον εαυτό μου πως όλα θα πάνε καλά. Έξω όμως, σκοτάδι θολώνει ακόμα περισσότερο τον ορίζοντα. Οι αντοχές μου λιγοστεύουν. «157 μέρες είναι πολλές. Με κάνουν να σκέφτομαι διαφορετικά, μη φυσιολογικά. Δεν είμαι ο εαυτός μου, αλλά κάποιος άλλος, φοβισμένος, ευερέθιστος, μουδιασμένος, εκνευρισμένος και ψυχολογικά κουρασμένος». Αγχώνομαι όταν νιώθω αυτή την οικονομική ασφυξία. Αυτή που μου επέβαλαν χωρίς αντίβαρα. Για να μην μπάζει νερά το ήδη ταλαιπωρημένο βαρκάκι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό που οι ίδιοι τόσα χρόνια παραμελούσαν, λαιλατούσαν και υποβάθμιζαν. Τώρα ήρθε η δική μου σειρά να γίνω διασώστης. Έτσι πέταξαν τον μπαλάκι στην εξέδρα και εγώ ο μαλάκας το έπιασα. Και για τις επόμενες 157 μέρες θα αυτό εξοριστώ στον καναπέ του σπιτιού μου, διερωτώμενος αν θα το αντέξει η τσέπη, το μυαλό και η ψυχική μου ισορροπία. Αν ήμουν ένας από τους πολλούς που ο ιδρώτας τους δεν ξεπερνούσε το κατώτατο ημερομίσθιο των 26 ευρώ και 11 λεπτών, μέσα σε 157 μέρες θα είχα χάσει πάνω από 4.000 ευρώ. Ένα ποσό ικανό να εκτροχιάσει την βιοποριστική ικανότητα πολλών νοικοκυριών. «Μένουμε σπίτι», έλεγε το σλογανάκι που ηχούσε ευχάριστα στα αυτιά μου, προερχόμενο από την οικία φωνή του γλυκύτατου Σπύρου Παπαδόπουλου. Μα 157 μέρες αργότερα και με το οξυγόνο να λιγοστεύει, το μόνο που σκέφτομαι πλέον είναι πόσο ακόμα. Πόσο ακόμα.